Κύριε Δήμαρχε, και ένα ερώτημα σε σχέση με τη γενικότερη κατάσταση στην αυτοδιοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, σε προχθεσινή συνεδρίασή του που εξέτασε τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, περιγράφει μια τραγική κατάσταση που διαμορφώνεται στους Δήμους όλης της χώρας. Μιλάει για τεράστια περικοπή δαπανών που στους ΚΑΠ έχει φτάσει ήδη στο 50,26% με προοπτική περαιτέρω συρρήκνωση των πόρων τόσο από τους ΚΑΠ όσο και από τη ΣΑΤΑ. Συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Απριλίου, έστω εν μέσω προεκλογικής περίοδου πλέον, και μιλάει για καταστροφικές συνθήκες πλέον στην αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά πώς επηρεάζουν το δημοκρατικά ζητήματα, για παράδειγμα την πρόσληψη διμηνητών που δημιουργείται γραφειοκρατία, θέλει έγκριση υπουργικού συμβουλίου και όχι απλή απόφαση δημάρχου. Όχι, καταργήθηκε αυτό, αλλά καταργήθηκε με τον νόμο. Το ερώτημα, για να το συγκεκριμενοποιήσω, είναι πόσο δημιουργεί πρόβλημα στο Δήμο της ΚΟ όσον αφορά στα οικονομικά αυτή η κατάσταση, ειδικά με το πλέγμα δράσεων που ανοίγει ο Δήμος, προφανώς θα πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει μια σειρά πράγματα. Κοιτάξτε, είναι η πραγματικότητα αυτή που λέει και η Κεντρική Ένωση. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το ακούσουμε. Το βλέπουμε σε όλους τους τομείς της ζωής του τόπου μας. Τα οικονομικά του κράτους είναι δύσκολα και άρα και τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Άρα αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η επιλογή αξιοποίησης των πόρων του Δήμου, η αξιολόγηση και η κατεύθυνση που δίνουμε, που σημαίνει όχι σπατάλες, όχι οι άσκοπες δαπάνες. Και το δεύτερο είναι η παραγωγικότητα. Η Δημοτική Αρχή έχει πει ότι χωρίς την οικονομική αναθέρμανση των επιχειρήσεών μας, χωρίς την ζεστή και ζωντανή οικονομία του νησιού μας, ο Δήμος δεν έχει, θα έλεγα, δυνατότητες παρέμβασης τόσο σοβαρές. Από τους πολίτες μας εξαρτάται η λειτουργία του Δήμου, αφού ένα μεγάλο ποσό εσόδων προέρχεται από αυτούς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει η στενή συνεργασία με το επιμελητήριο που καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών δράσεων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μιλάμε πολύ περισσότερο για επενδυτικές δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις και όχι για έργα συνηθισμένα για την αυτοδιοίκηση όπως αυτά της υποδομής, των πεζοδρομίων, των ασφαλτικών κλπ. Εκεί παίζεται το στίχημα. Με το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε προχθές μειώνεται ακόμα περισσότερο τα έσοδα της αυτοδιοίκησης. Αφαιρούνται πόροι. Αυτό όμως είναι γνωστό, ότι θα αφαιρεθούν πόροι. Δεν μπορεί να είναι τοχευμένο το κράτος και η αυτοδιοίκηση να είναι όπως ήταν πριν από 3 και 4 χρόνια, αδύνατο. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη υποχρέωση. Αφενός να οργανωθούμε ως Δήμον, να έχουμε να παράγουμε καλύτερο αποτέλεσμα και αφετέρου να επιλέγουμε τις δραστηριότητες μας, γιατί έχουμε το ευτύχημα να το περίσσευμα χρημάτων ακόμα, να επιλέγουμε τις δραστηριότητες μας που θα ενισχύουν τις παραγωγικές δραστηριότητες της κοινωνίας μας, ώστε να υπάρχει ανταπόδοση μέσα από τα τέλη και τους φόρους τους. Ευχαριστούμε. Καλό Πάσχα, παιδιά.